Το ποτήρι ξεχύλισε για τους συγγενείς των αγνοωμένων που βλέπουν την ταυτοποίηση οστών των συγγενικών τους προσώπων σύμφωνα με τη φιλολογία που αναπτύσσεται να φεύγει από το Ινστιτούτο Γενετικής Κύπρου και να μεταφέρεται σε Ινστιτούτο του Εξωτερικού. Σήμερα παίρνει περίπου 5 χρόνια για να γίνει μια ταυτοποίηση. Με την απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας να πάνε στο εξωτερικό χωρίς καμιά εγγύηση μπροστά στους συγγενείς ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα και ότι θα επισπευθεί η ταυτοποίηση των Λιψάνων, με έχει οθήσει στο να προχωρήσω και να πάρω την τύχη του αδελφού μου στα χέρια μου. Το σχετικό διάταγμα που εξασφάλισε σήμερα από το δικαστήριο ο Βασίλης Πανταζής απαγορεύει στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής να δώσει σε οποιοδήποτε, εντός και εκτός Κύπρου, το γενετικό υλικό του. Μια τέτοια κίνηση, να βγει το απαγορευτικό διάταγμα, θα βοηθούσε να σκεφτούν διπλά όλοι οι αρμόδιοι ότι αυτό που κάνουν δεν είναι σωστό και δεν είναι προς το συμφέρον των συγγενών των αγνοωμένων. Η εκδίκαση της υπόθεσης θα γίνει στις 18 Μαΐου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το δρόμο της δικαιοσύνης θα ακολουθήσουν και άλλοι συγγενείς αγνοωμένων. Οι ανησυχίες των συγγενών γίνονται ακόμη μεγαλύτερες όσο περνά ο χρόνος, αφού όπως υποστηρίζουν, σιγά σιγά φεύγουν από τη ζωή και οι γονείς των αγνοωμένων από τους οποίους λαμβάνεται γενετικό υλικό.